εξτρέμων και από τα χείλη μας, προδίδοντας την πανδελή έλλειψη στοιχειώδους μετριοφροσύνης. Και αυτό διότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, την εμπάθειά μας. Αντί να μπορούμε προς διόρθωσή μας και εδώ να επικεντρώνουμε τον κύριο πνευματικό αγώνα μας στην αυτοεξέταση και την ταπείνωση, ασχολούμαστε με άλλα πολλά, με άλλες ανώτερες δίθεν ασχολίες. Ζούμε στο σκοτάδι της αγνωσίας μας. Πάσχουμε μια γενική εχμαλωσία, μια ψυχική σκλαβιά. Δεν είναι όντως άξια πολλών θρήνων η κατάστασή μας αυτή? Δεν θα έπρεπε και μόνο για αυτά τα βαριά συμπτώματα της πνευματικής μας νεκρώσεως να αρχίσουμε να θρύνουμε μετανοίας, συνειδητοποιώντας ότι ομοιάζουμε με κάποιον που κατακρίθηκε από τον Θεό, επειδή χαιρόταν εγωιστικά με τον εαυτό του και έλεγε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Πόσο μας λείπει η Αγία Αρετή των Πατέρων μας, η αυτονομισία, το να ελέγχουμε δηλαδή και να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Πόσο κέριο είναι το θέμα αυτό για τη σωτηρία μας. Πόσο μάταια σχεδόν περνάει η ζωή μας, χωρίς καν να ενδιαφερόμαστε να κάνουμε λίγη έστω πρόοδο σε αυτό που είναι η βάση, το πρώτο θεμέλιο για την ένωσή μας με τον Άγιο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, του οποίου την Ιερά Μνήμη θα εορτάσουμε την επόμενη Κυριακή, αναφέρεται στον βίο του ότι όσο ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος, προσευχόταν φωνάζοντας θρηνητικά στην Κυρία Θεοτόκο, «Φώτισε όρμον το σκότος, φώτισε όρμον το σκότος». Το πρώτο κύριο σημείο γύρω από το οποίο κινείται η πείρα των Αγίων μας είναι να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ασθένειά μας, να χάσουμε την καλή γνώμη και εκτίμηση που έχουμε για τον εαυτό μας και να θρηνήσουμε μετανοία για αυτά. Όλη η ασκητική ζωή στην Εκκλησία, άλλωστε, σε αυτό πρότιστα αποσκοπεί. Έτσι αρχίζουμε να βάζουμε γερά θεμέλια για την εν-Χριστώ πορεία μας. Ξεκινούμε την κατά Θεόν μαθητεία. Και είναι όντως πολύ άσχημη η πνευματική μας κατάσταση, αδελφοί. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πόσο πολύ υπογραμμίζεται αυτή η διαπίστωση και πνευματική αίσθηση στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκπλήσεται κανείς όταν μελετά, αναγνώσκοντας ή ψάχνοντας τα λειτουργικά βιβλία, την παρακλητική, τα μηνέα, το τριώδιο, το πεντηκοστάριο, τα θεοτοκάρια, τις παρακλήσεις, σε όλες τις ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Παντού υπάρχουν εκτενείς αναφορές για τα βαθύτατα πνευματικά τραύματα και τη σχεδόν έκρωση που έχει επιφέρει πάνω μας ο εγωισμός μας, η αμαρτία και η απρόσεκτη ζωή των παθών. Είναι τόσο βαριά η ασθένειά μας σε όλη την ύπαρξή μας, την ψυχή και το σώμα, που φαίνεται ο όρος άνθρωπος σαν μια μεγάλη και σχεδόν ανίατη πληγή, όπως χαρακτηριστικά την περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας από την εποχή της Παλαιάς ακόμη Διαθήκης. Τέτοια που διαρωτάται ο προφήτης αν μπορεί καν να επιδέσει κάποιο μέρος, να περιποιηθεί κάτι από αυτά τα τραύματα, να χρησιμοποιήσει κάποιο φάρμακο και ιατρικό. Από ποδόν έως κεφαλής, ού και στην εν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοξ, ούτε πληγή φλεγμένουσα, ού και στην μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμος. Εξαιτίας της δόσεώς μας έχουμε χάσει την χάρη του Θεού και γι' αυτό πάσχει όλη η φύση μας. Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, ψάλλουμε στην παράκληση της Παναγίας. Έτσι και ο πεντηκοστός ψαλμός του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ,
πιστεύουν ακράδαντα ότι όλα τα δικά μας τα ανθρώπινα, χωρίς ταπείνωση και μετάνοια, είναι μολυσμένα και δεν αρέσουν στον απαθή και τέλειο Θεό. Μόνο η ζωή και τα έργα της μετανοίας μας αναπαύουν τον Άγιο Θεό. Ιδιαίτερα επισημαίνονται όλα τα αναφέρω στον ωραιότατο και καταληκτικότατο μεγάλο κανόνα ποίημα του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεράρχου που δικαίως αποτελεί καύχημα μέρα και σέμνομα τούτου του ευσεβούς τόπου της ενδόξου και πιστής των Χριστό ο Κρήτης μας. Αυτός δε ο μέγας κανόν ψάρεται κατά τμήματα την πρώτη εβδομάδα, όπως ήδη τον έχουμε ψάλει, και ολόκληρος την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος των Ιερών Ιστιών. Και τι είναι ο μέγας κανόν αυτός? Είναι ένα άσμα μετανοίας, εν πνεύματι Αγίου μελωδία μιας ψυχής που καταγλυκάθηκε με τον Θείο Έρωτα του Χριστού και ζει την χαρά της κοινωνίας του, πενθώντας ταυτόχρονα και την ανθρώπινη αδυναμία της. Διαπιστώνεται εδώ περίτρανα το βάθος της μετανοίας των Αγίων της Εκκλησίας, που φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη αυτομεμψίας, αυτοελέγχου. Αρχίζει ως εξής ο μέγας αυτός κανόνας, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου με πενθυρό και καταληκτικό μέρος. Από πού να αρχίσω, Χριστέ μου, να κλαίω για ώρες κατά λεπτό στις πράξεις και τα έργα της αθλίας ζωής μου? Ποια αρχή να βάλω και από πού να ξεκινήσω αυτήν την θρηνοδία, αυτό το κλάμα? Πόσοι άραγε από μας πονέσαμε έστω και λίγο πνευματικά και όχι εγωιστικά για τις πολλές και μεγάλες αμαρτίες μας? Πόσοι κλάψαμε έστω και για λίγο, όχι απλώς από τύψεις, αλλά από συνέστηση της αγνωμοσύνης μας και από πνευματικό φιλότιμο για τον γλυκύτατο Κύριο, τον οποίο λυπούμε με την εγωιστική και εμπαθή ζωή μας? Πόσοι πονώντας και μετανοώντας ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας έχουμε συνεχή και βαθιά την αίσθηση της αποτυχίας μας μέχρι τώρα στη ζωή μας και πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι πράγματι άθλια και ότι δεν ευαρεστούμε στον Θεό? Να πώς διαφοροποιούμαστε από το ήθος των Αγίων της Εκκλησίας. Να πόσο απέχουμε από την θεάρεστη ζωή τους. Όμως ο Άγιος Ανδρέας, που είναι όλος μέσα στο πέλαγος της ευλογημένης μετανοίας και ταπεινώσεως, βλέπει τον εαυτό του υπόλογο για κάθε είδους αμαρτία, ψυχής και σώματος, μικρή και μεγάλη, συνειδητή ή ασυνείδητη. Και ξεσπά σε ένα θρηνητικό μέλος, εκχαίοντας όλη την ψυχή του εξομολογητικά στον Θεό και την Εκκλησία, παρακαλώντας για έλεος και συγχώρεση, ο καθαρότατος και λαμπρός αυτός ιεράρχης και απλανής ποιμή της Εκκλησίας μας, αφήνοντάς μας ένα ανεπανάληπτο όντως παράδειγμα εξουδενώσεως και ελεηνολογήσεως του εαυτού μας. Οι καταληκτικές ευαγγελικές παραβολές, όπως το ασώτου Ιού, του τελών και φαρισαίου, του περιπεζόντος Ιησούς Χριστάς, της καταραστήσης οικής των 10 παρθένων, καθώς και άλλα υπέροχα επίσης παραδείγματα συντριπτικής μετανοίας πρώην αμαρτωλών, σαν τον Ζακχαίο, τον δεξιόν του Χριστού ληστή επί του Σταυρού, τη μετανοούσα πόλη κλπ. Από τις ιστορικές διηγήσεις του Ιερού Ευαγγελίου αποτελούν θαυμάσια υποδείγματα μετανοίας και αυτογνωσίας για όλους μας. Γι' αυτό και σε όλη σχεδόν τη λειτουργική της ζωή η Εκκλησία έχει πάντοτε αναφορές σε αυτά, παρομοιάζοντάς μας με αυτά τα κεντρικά πρόσωπα των παραβολών και διηγήσεων. Στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αυτός ο ίδιος ο μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος ταπεινώνει πολύ τον εαυτό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος, δηλαδή μεγαλύτερος, είμαι εγώ». Αυτή είναι η σοφία των Αγίων, που αποκτήθηκε μετά από πολλούς αγώνες και ασκήσεις. Με αυτή τη συνεχή γνώση ζουν, αγωνίζονται, προσεύχονται. Δεν χρειάζονται κάποιον άλλο να τους πει αν είναι θεάρεστη ή όχι η ζωή τους. Μόνοι τους βαθιά και καλά το γνωρίζουν. Πιστεύουν έντονα ότι η ζωή τους δεν είναι να πάρουν τον Άγιο Θεό. Δεν είναι τέτοια που θα ήθελε ο Κύριος τους και Κύριός μας. Και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, θεοφιλείς ασκήσεις, κόπους πολλούς, για να
στόμα της Εκκλησίας, ο μέγιστος Πανάγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κήρυκας της Μετανοίας, σε μια ωραιότατη και καταληκτικότατη ευχή του προς τον Δεσπότη Χριστό λέγει: «Πολλά θαύματα και έδοξα έργα έκανες μέχρι τώρα, Κύριε, αλλά αν και εμένα τον άσωτο και ανάξιο διορθώσεις και σώσεις, τότε πολύ περισσότερο θα φανεί και θα θαυμαστεί η μεγαλοσύνη σου και αγιότητά σου, αφού τότε θα αποδειχθεί η άπειρη δύναμη της φιλανθρωπίας σου, ώστε να μπορείς κάποιον, ακούστε, που είναι κυριολεκτικά βούρκος και βρώμικη λάσπη, άξιος μόνο για την αιώνια κόλαση, όπως εγώ, να τον μεταμορφώσεις σε πολύτιμο μαργαριτάρι της βασιλείας σου». Και το λέει ο Κομέλλας Χρυσόστομος αυτό, αδελφοί. Αλλά και ο ομότροπος του Ιερού Χρυσοστόμου, ιεράρχης, ο Ραουφάντορ Μέγας Βασίλειος, στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο βάθος ταπεινώσεως κοιμείται, προσφέροντας την Θεία Λειτουργία. Λέγει λοιπόν στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, την οποία και εμείς, οι σεβαστοί πατέρες, είπαμε σήμερα για πρώτη φορά στην Αγία Τεσσαρακοστή εφέτος: «Δια τούτο Πανάγια Δέσποτα και ημείς η αμαρτωλή και ανάξιη δούλη σου, που αξιωθήκαμε να λειτουργούμε στο Άγιο Όσο θυσιαστήριο, ούδη τα δικαιοσύνα ημών, όχι εξαιτίας κάποιας υποτιθέμενης αρετής μας». Και ακούστε τι λέει μετά: «Ούγαρε ποιήσαμε τι αγαθόν επί της γης, αφού άλλωστε δεν κάναμε κανένα καλό όσο ζούμε πάνω σε αυτήν εδώ τη γη». Τι πρώτος Θείας ταπεινώσεως, τι βάθος αυτομεμψίας και αυτογνωσίας, τι δυσθεώρητο μέγεθος μετανοίας. Αυτός ο ήλιος ο πνευματικός που αγιάζει και φωτίζει την οικουμένη με τις ουράνιες εμπειρίες και διδαχές του, ο αιώνιος ποιμή και διδάσκαλος της Εκκλησίας, που ανέβασε όλη τη γη στον ουρανό με την ιερή ζωή του, με όλη την στάση και το ήθος του, εις νυχθημερών ασκήσεις του, τις ανίστακτες μέρημνες του υπερπασών των Εκκλησιών, το καθαρότατο σκέπος αυτό του Χριστού, εξομολογείται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτε καλό σε όλη τη ζωή πάνω στη γη. Να γιατί λοιπόν είναι μέγας ο Βασίλειος, διότι κυρίως μεγίστη είναι η ταπείνωση και η μετάνοια μαζί με την Αγία Ζωή και τα έργα. Υπάρχει άραγε κανείς από εμάς, αδελφοί μου, σήμερα στη γενιά μας, που να πιστεύει ειλικρινά βαθιά μέσα του και να ομολογεί στην προσευχή του ότι δεν έχει κάνει τίποτε καλό στη ζωή του? Αν ναι, τότε αυτό και μόνο αποτελεί ξέχωρη ευλογία. Χάρη Θεού για τον ίδιο, αλλά και για όλη την Εκκλησία, για όλο τον κόσμο. Εμάς πάντως, μας εκφράζει απόλυτα και ο συναξαριστής της Μεγάλης Τετάρτης, που θα ακούσουμε εντός λίγων εβδομάδων. Αυτός που λέγει ότι ενώ αμαρτήσαμε περισσότερο και από την γνωστή πόρνη του Ευαγγελίου, δυστυχώς δεν χύσαμε καθόλου δάκρυα μετανοίας όπως εκείνη. Και γι' αυτό πονούμε. Μετανοούμε δηλαδή που δεν έχουμε μετάνοια. Και τα λόγια της πρώην πόρνης γίνονται η διαρκής και παντοτινή μας εξομολόγηση στον Χριστό. Φιλάνθρωποι και υπτήρμων, εκ του
καταφεύγει και έρχεται η ψυχή μας, αποζητώντας αποκατάσταση, ανόρθωση, δικαίωση. Και σε αυτό το Άγιο Σημείο κατευθύνει η Μαύρη Εκκλησία τα πονεμένα, ταλαιπωρημένα, αλλά και μετανοημένα τέχνα της. Είναι η άπειρη και ανυπέρβλητη αγάπη του Αγίου Θεού, το φως και η ελπίδα μας, η ίδια η ζωή μας. Όλη η λειτουργική εμπειρία είναι υπέρμετρα και υπερβολικότατα κατακλεισμένη κυριολεκτικά από αναφορές στην αγάπη, το έλεος, την ευσπλαχνία του Θεού. Εμείς είμαστε όπως προαναφέραμε, όπως το βιώνουν και το ομολογούν οι Άγιοι μας, άθλοι, ανάξιοι, αμαρτωλοί, άσωτοι, ημιθανείς πνευματικά. Εμείς αυτοί είμαστε, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πέραν αυτού. Η πρόταση σε ευκαιρία μας για την πορεία της ζωής μας δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει ένα σωτηριώδες αλλά, και αυτό το αλλά έχει σχέση με την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Αυτή είναι η ουσιαστικότερη εμπειρία της Εκκλησίας σχετικά με τη σωτηρία μας. Επειδή ο Θεός αγάπη εστί, έχω ακέραιη την ελπίδα μου παρά τη μεγάλη ασθένεια και αναξιότητά μου. Αυτός μόνος μπορεί να με σώσει όταν η μετανοία καταφέρνω στην αγάπη. Το είπε άλλωστε ο ίδιος. Από αυτόν το πρώτο μάθαμε. Τον ερχόμενο εν μετανοία πρόσμενο που μη εκβάλλω έξω. Δεν θα διώξω κανένα που έρχεται σε μένα και φυσικά με μετάνοια. Δεν μπορεί να πάει κανείς στον Χριστό χωρίς μετάνοια. Η λειτουργική ζωή και η εμπειρία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από αυτά τα νοήματα, όσο με τίποτε άλλο. Είναι υπερπλήρης από τέτοια σωτηριώδη αλλά. Από τα ίδια ελάχιστα παραμυθέντα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, διαπιστώνουμε του λόγου του Αλεφές. Στον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, που προαναφέραμε, αφού είπε ο Άγιος από πού να αρχίσω τον θρήνο για τις πράξεις και τα έργα της αθλίας ζωής μου, γεμάτος ελπίδα από την ευσπλαχνία του Θεού μας επιλέγει αλλός ευσπλαχνός μηδός παραπτωμάτων άφεση. Αυτό το Άγιο αλλά η σωτηριώδης αντίθεσης αλλάζει τελείως εντελώς την εικόνα, την φύση των πραγμάτων. Δεν είναι απαισιόδοξα τώρα τα δεδομένα, δεν είναι απέλπιδα. Το σκοτάδι μου μπορεί και φωτίζεται από το φως της χάρης του Θεού. Η ομίχλη των παραπτωμάτων διαλύεται από τη συγχώρηση του Χριστού. Ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και η νύχτα της νεκρώσεως των παθών παρέρχεται. Μη δεις πλέον οδηρές το πτέσματα, συγγνώμη γάρε το τάφο ανέτειλε. Θα ακούσουμε τη νύχτα τη λαμπρά της αιγέρωσης του Χριστού. Από τον Άγιο Ιωάννη, τον Χρυσόστομο. Κανείς σας μη οδύρεται με απελπισία για τα λάθη του τώρα, αφού από τον τάφο του αναστημένου Χριστού μας ανέρτηλε η συγγνώμη της αγάπης του. Με την βεβαία ελπίδα στην αγάπη του Θεού επανέρχεται το θάρρος της υγικής μας παρησίας προς τον Πατέρα. Τρέμουμε την φοβερά ημέρα της κρίσεως, αλλά θαρών εις το έλεος της εσπραγμίας σου. Είναι η ταπεινή παρησία και το θάρρος των τέκνων προς τον Πατέρα, όχι ανέδεια, ασύστολη τόλμη και θρασίτητα, αλλά ταπεινή και αγαπητική στάση σεβασμού με εμπιστοσύνη και ευγνωμοσύνη προς το Άγιο Πρόσωπό του, την πατρική αγάπη του. Με προϋπόθεση την βαθιά γνώση της αναξιότητός μας τολμούμε στη Θεία Λειτουργία αυτά που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες μας, τις αντοχές μας. Κανείς από όσους συνδέονται με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές δεν είναι άξιος να προσέρχεται και να πλησιάζει ή να σε διακονεί εσένα τον Βασιλιά της Δόξης, Κύριε. Αφού το να σε διακονούν είναι μεγάλο και φοβερό, ακόμη και για αυτές τις επιβάλλοντες αγγελικές δυνάμεις, λέμε στη Θεία Λειτουργία, ο Ιερεύς. Τι θα γινόταν όμως, αν δεν προσερχόμεθα ή δεν προσυγγίζαμε ή δεν λειτουργούσαμε στην Εκκλησία των Χριστών, αν δεν τον τρώγαμε και δεν τον πίναμε? Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής. Γι' αυτό με μετάνοια και υπακοή στη σωτήρια
πως όλοι οι Άγιοι συγγραφείς του αυτών των ευχών, έτσι και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, δεν ελπίζει στη ζωή του, στα έργα του. Τα ευρίσκει και αυτός όλα σαθρά, άθλια. Συγκρίνει τον εαυτό του με όλους τους άλλους ανθρώπους και τον βρίσκει από όλους χειρότερο. Γι' αυτό και μόνο μπορεί να ελπίσει με βεβαιότητα στο έλεος του Θεού, που υπερβαίνει κάθε δική μας ανομία. Αλλά τούτο πάλι είδα, γνωρίζω, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροτιμία και φιλανθρωπία άκρα. Οι Άγιοι αδελφοί μου, όταν ομιλούν για την αγάπη του Θεού, κατανήσονται και κλαίνουν. Ήρθε κάποτε πριν 30 περίπου χρόνια στο μοναστήρι μας ένας σεβαστός γέροντας από την γειτονική μας φωνή του Αγίου Διονυσίου, ο μακαριστός γέροντας Θεόκλητος. Ο μακαριστός καθηγούμενος και γέροντας της φωνής μας τον παρεκάλεσε να μας ομιλήσει στη σύναξη των πατέρων και να μας πει λόγο ωφέλιμο προς τη λοιμό μας. Δέχθηκε ο πατήρ Θεόκλητος και άρχισε να μας ομιλεί. Είπε πολλά ωραία και διδακτικά. Όταν όμως μέσα στον λόγο του αναφέρθηκε στην αγάπη του Θεού και άρχισε να εμβαθύνει σχετικά, τότε ξαφνικά σταμάτησε να ομιλεί και αναλύθηκε σε δάκρυα με λυγμούς. Και όταν μετά από λίγο συνήλθε και σκούπισε τα μάτια του, δικαιολογήθηκε στην έκπληξή μας λέγοντας: «Συγχωρέστε με, πατέρες μου, όταν συμβαίνει και ομιλώ για την αγάπη του Θεού, δεν μπορώ να μην κλαίω». Μας είπε δε χαρακτηριστικά ότι οι Άγιοι μας έκρυψαν πολλά για την αγάπη του Θεού. Επειδή έκριναν ότι δεν μας συμφέρει να τα γνωρίζουμε, τα μαθαίναμε δηλαδή πιθανότατα ότι ο Θεός δεν θέλει παρά ελάχιστη προσπάθεια εκ μέρους μας. Με λίγο μόνο φιλότιμο πνευματικό για να μας σώσει. Πράγμα που μάλλον θα το εκμεταλλευόταν η αμέλεια και η ενοχλότητά μας και δεν θα κάναμε ίσως εντελώς τίποτα. Λίγες φορές πράγματι και εμείς οι ταπεινοί, μετά από πτώσεις μας, μέσα στον πόνο και τη μετάνοιά μας, ξαναζούμε πάλι κάτι από την απέραντη αυτή και αμετάπτωτη αγάπη του Θεού μας, που πάντα μας δέχεται με ανοιχτή την πατρική του αγκαλιά, πάντα. Και με κατάνοιξη τότε και μια γλυκιά απορία, νιώθουμε σαν να τον ερωτούμε: «Κύριε, ακόμη με αγαπάς?» Και όντως δεν αξίζουμε εμείς, αδελφοί, την αγάπη του Θεού μας. Δεν είμαστε άξιοι για μια τέτοια αγάπη. Ο Κύριος όμως μας αγαπά και ας μην το αξίζουμε εμείς. Το αξίζει η Κυρία μας Θεοτόκος, η Τιμιωτέρα των Χεροβίνων, η Πανάγνωστη νύφη και Πανάχραμος μητέρα του και μητέρα μας, το αιώνιο κάθημα του ανθρωπίνου γένους μας, που δικαίως ήλκησε τον Θεό με την ωραιότητα και πληρότητα της αρετής της, τέλεια ζωή μας. Αυτή που ουδέποτε τον ελείπησε, ούτε με τον παραμικρό λογισμό, αλλά και πονώντας υπέρμετρα και την ασέβεια και αγνωμοσύνη όλων μας, συνεχώς πρεσβεύει στον Υιό και Θεό της υπέρ της σωτηρίας μας. Το αξίζουν και όλοι οι Άγιοι μας, οι φίλοι του Θεού, αυτοί που πρόσφεραν τα πάντα και την ίδια τη ζωή τους για την αγάπη του και έγιναν φώτα δεύτερα, ετερόφωτα, δίπλα στο πρώτο φως, το άκτιστο, για να φωτίζουν τα σκότη και την αγνωσία μας. Το αξίζουν και όλοι οι ευλογημένοι πιστοί άνθρωποι, οι ταπεινές, ορθόδοξες υπάρχοντες στον Θεό και την Εκκλησία ψυχές, που υπομένουν πολλά για την αγάπη του. Για την αγάπη των συνανθρώπων μας.
καρδιά στον Κύριο χρεωστούμε ανώτερη, μεγαλύτερη αγάπη, ασύνδετα ανώτερη. Αυτή η αγάπη του Αγίου Θεού είναι το πάνω στη ζωή μας, όπως άλλωστε έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ένας από τους νέους Αγίους της πίστεώς μας, πρόσφατα, έχει γίνει η αγιοκατάταξή του. Η πηγή και προϋπόθεση της μετανοίας μας είναι η αγάπη του Θεού.
τεχνολογία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας μίλησε για τη μετάνοια και τη χαρά η οποία